Στα πλαίσια των ελέγχων που ενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου στο λιμάνι και στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, χθες πρωινές ώρες στο λιμάνι του Ηρακλείου, μετά την άφηξη των δύο πλοίων της γραμμής, εντοπίστηκε ένας 19χρονος αλλοδαπός να έχει μαζί του μια χειραποσκευή και να κινείται πολύ ύποπτα. Η όλη συμπεριφορά του και η συνεχής κλήση που δεχόταν στο τηλέφωνο ανάγκασε τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών να τον εθέσουν υπό διακριτική παρακολούθηση και όταν εξήρθε από το χώρο του λιμεναρχείου και προσέγγισε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τον ακινητοποίησαν και ενήργησαν έλεγχο στο χειραποσκευή και σε αυτόν σωματικό. Διαπιστώθηκε ότι είχε μαζί του, μέσα στη βαλίτσα που έφερε, 6 τυποποιημένες νάιλον συσκευασίες που περιείχαν συνολική ποσότητα κατέργασης κάναβης 6 κιλών και 280 γραμμαρίου και ένα κινητό τηλέφωνο. Αφού εξακρίβωσε τα στοιχεία ταυτότητάς του, διαπίστωσε ότι πρόκειται για ένα 19χρονο αλλοδαπό υπήκου Αλβανίας, εξεταζόμενος ομολόγησε ότι την ποσότητα των ναρκωτικών που μετέφερε θα παρέδιδε σε άγνωστο παραλήπτη με τον οποίο μιλούσαν στο κινητό τηλέφωνο. Με την καθοδήγηση του αστυνομικού του Τμήματος Δίωξης κλείστηκε το επίμαχο ραντεβού στο Παγκρίτιο, όπου ο παραλήπτης ήταν στο σημείο με ένα αυτοκίνητο Citroën με συγκεκριμένο χρώμα και αριθμό, ενώ ο μεταφορέας θα μετέβαινε με ταξί. Στο ταξί επιβάστηκαν και αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης. Μετέβηκαν στο Παγκρίτιο, εντόπισαν τον παραλήπτη, ο οποίος ακινητοποιήθηκε και ενεργήθηκε σωματική έρευνα. Πάνω του είχε ένα πτυσσόμενο στιλέτο και ένα πτυσσόμενο μεταλλικό γκλόπς και ένα μαχαίρι στιλέτο και δύο κινητά τηλέφωνα. Ακολούθησε έρευνα στις οικίες, γιατί και ο παραλήπτης είναι κάτοικος Τυμπακίου, είναι κάτοικος Γαζίου, ενώ ο μεταφορέας είναι κάτοικος Τυμπακίου. Στο σπίτι του παραλήπτη βρέθηκε ποσότητα κατέργασης κάναβης 25 γραμμάρια και οι διόχειρες σημειώσεις που ανέγραφαν ποσότητες και ονόματα. Η σύλληψη αυτό το 2 είναι άλλο ένα χτύπημα, σοβαρό χτύπημα στο κύκλωμα διακίνησης και εμπορίας ναρκωτικών και αξίζει πολλά συγχαρητήρια στο Τμήμα Δίωξης. Η 10 κατασχεθήσα ποσότητα θα τους επέφερε περίπου 50 με 60 χιλιάδες ευρώ. Ο παραλήπτης ισχυρίστηκε ότι θα έπαιρνε ένα γύρω στα 50 γραμμάρια και τα υπόλοιπα θα τα έδιδε αυτός χωρίς να αποκαλύπτει πού. Ο δε μεταφορέας δεν είπε το παραμικρό, αρνήθηκε τα πάντα.